Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο και εδώ θα σας δείξω πώς να πάρετε όλες τις δωρεάν ανταμοιβές από το Creative Mayhem και το Free Pickaxe. Εκτός από αυτόν έχουμε hotfix update σήμερα, θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν και διάφορα άλλα μικρά news. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι, δεν πάτε πουθενά. Μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι στο κανάλι, subscribe, ένα like να μπει στις τάσεις, να το δουν όλοι πώς να πάρουν τις δωρεάν ανταμοιβές. Και πάμε να δούμε και το item shop της ημέρας έτσι στα γρήγορα. Στο feature tab έχουμε το test bundle που επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Και από κάτω έχουμε και το feature tab μας με το Love Ranger, ακόμη ένα σπάνιο skin που επέστρεψε για τον Άγιο Βαλεντίνο. Σιγά σιγά θα έχουμε τα skins της αγάπης στο shop. Μετά συνεχίζουμε με τον daily tab μας και έχουμε ακόμη τα Welcome to Mellowverse skins που είναι όλα του Marshmallow. Από κάτω έχουμε το Love is in the Air tab με κάποια skins του Άγιου Βαλεντίνου ξανά, όπως την Queen of Hearts που θα την αγοράσω τώρα γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο skin και θα την προτείνω και εσάς μάγκες αν θέλετε αυτόν το σκινάκι να το πάρετε πριν φύγει. Purchase items πάντα με support creator εννοείται πρώτα και είμαστε έτοιμοι. Από κάτω έχουμε και δεύτερο tab του Love is in the Air και συνεχίζουμε με special offers and bundles. Επέστρεψε και ο Dark Love Ranger, αν θέλετε το skin, πολύ ωραίο, δίνει και 2000 V-Bucks μαζί. Και έχουμε Battle Pass tiers και Fortnite Crew. Αυτό μάγκες μου είναι το shop για σήμερα. Αν πάρετε και οτιδήποτε μη μου ξεχάσετε πρώτα support the creator MT1993-96 όπως σας έδειξα πριν, γιατί στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και μπαίνετε σε όλα τα giveaways που κάνουμε και στα V-Bucks Customs, δηλαδή μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το update 19.30, έχει μπει επίσημα στα staging server σήμερα, άρα το περιμένουμε την τρίτη, την επόμενη που μας έρχεται. Θα έχουμε έναν τεράστιο πάλι update που θα φέρει διάφορα πράγματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη κάτι σίγουρο το τι θα έρθει με το update, μπορεί να δούμε τη σπηλιά του τέρατος, ίσως την καινούργια περιοχή των The Seven, κάποια νέα όπλα, items, collapse, αλλά τίποτα που να έχει γίνει leaked επίσημα προς το παρόν. Μετά όμως έχουμε ένα update που ξέρουμε πάνω κάτω τι θα έρθει και είναι το hotfix που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα ώρα 4. Μας λέει εδώ ο Hypex ότι την τρίτη, δηλαδή σήμερα, θα έχει ένα update που θα φέρει ή το machine pistol ή το revolver ή και τα δύο. Και ο λόγος που πιστεύει ο Hypex ότι θα μπουν αυτά τα όπλα είναι γιατί έγιναν updated ξανά στο μεγάλο μας update που είχαμε το 19.20 την προηγουμένη τρίτη. Ελπίζω να τα δούμε και τα δύο σήμερα τα απόγευμα στο game, παρόλο που αν είμαι ειλικρινής πιστεύω θα έρθει μόνο το machine pistol, για το λόγο ότι φημολογείται καταρχάς τόσο καιρό ότι θα μπει στο game, έχει μπει άπειρες φορές κατά λάθος και στο creative, και επίσης μας το teaser'αν και στο trailer της πίτσα την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα πιστεύω θα δούμε σίγουρα το machine pistol σήμερα το απόγευμα στο game και μπορεί, όπως λέει ο Hypex, το revolver, αλλά με πιο λίγες πιθανότητες. Μετά, μάγκες μου, έχουμε έναν ολοκένουργιο τουρνουά για τους PlayStation Players, για το PS4 και PS5, είναι το PlayStation Cup, θα γίνει στις 11 του Φεβράρι που είναι αυτήν την Παρασκευή και μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε αν έχετε μία από αυτές τις δύο κονσόλες. Και το βραβείο είναι λεφτά, εννοείται δεν θα είναι εύκολο να μπείτε στα λεφτά γιατί υπάρχουν και qualifying rounds, αλλά εδώ θα σας τα πω έτσι στα γρήγορα. Καταρχάς, όπως είπαμε, το τουρνουά Παρασκευή θα γίνει 8 με 11 το βράδυ, είναι solo και όπως πάντα χρειάζεστε 2-factor authentication στο λογαριασμό σας, αλλιώς δεν μπορείτε να παίξετε. Εκτός από αυτόν, αν περάσετε στο round 1 που περνάνε μόνο οι top 100 παίχτες, θα πρέπει να παίξετε το Σάββατο στο round 2 όπου εκεί παίζονται και τα λεφτά. Ο πρώτος γύρος είναι 3 ώρες και παίζετε 10 games και το round 2 είναι 6 games. Επίσης βλέπετε εδώ πως είναι τα βραβεία στο EU region, ο πρώτος παίρνει $1200 και οι τελευταίες θέσεις από 200. Εδώ βλέπετε για λίγο πως δουλεύει το scoring system στο συγκεκριμένο τουρνουά, το Victory Royale είναι 30, ο δεύτερος 25 πόντους, τρίτος 22 και κάθε elimination δίνει ένα πόντο.
Αυτά ό,τι αφορά το PlayStation Cup Mangas, δύσκολο να προχωρήσετε στο round 2, μόνο οι top 100 παίχτες θα περάσουν, αλλά δοκιμάστε το, στο κάτω-κάτω δεν χάνετε τίποτε. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το Creative Mayhem Valentine's Event και πώς μπορείτε να κερδίσετε τις δωρεάν ανταμοιβές, το Maze of Hearts Pickaxe και το Love Rain Emoticon. Καταρχάς, η Epic Games ανακοίνωσε αυτό το event χθες στο Twitter το βράδυ και εδώ θα σας δείξω όλη τη διαδικασία και πιστέψτε με, είναι πανεύκολη. Εγώ σε μισή ώρα πήρα και τις δύο ανταμοιβές σήμερα το πρωί, έτσι στα γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην ιστοσελίδα του Creative Mayhem που υπάρχει link κάτω στην περιγραφή, πατήστε το και εκεί θα σας βγάλει στην εικόνα που βλέπετε εδώ, στην αρχική δηλαδή. Εδώ δεν θα πατήσετε στον Get Started, αλλά πάνω δεξιά που λέει Login και απλά θα κάνετε Login εδώ στην ιστοσελίδα με τον λογαριασμό σας του Fortnite. Θα βάλετε το email και τον κωδικό σας. Αφού το κάνατε αυτόν, έχετε τελειώσει με το website. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνετε submit a time που λέει εδώ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Βγείτε από το website και ανοίξτε το Fortnite σας τώρα και το πιο πιθανό θα σας έδωσε ήδη το emoticon, γιατί η διαδικασία για να πάρετε το Love Rain emoticon ήταν απλά να κάνετε sign in στο website. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το pickaxe. Για να πάρετε το pickaxe πρέπει να μπείτε στο creative map που σας δείχνω εδώ. Θα υπάρχει και ο κωδικός του κάτω στην περιγραφή να κάνετε copy paste και είναι το Synth Race Qualifier. Σε αυτόν το map πρέπει απλά να το παίξετε για μισή ώρα. Δεν χρειάζεται ούτε να κερδίσετε στο map ούτε να το ολοκληρώσετε τίποτα. Απλά να κάτσετε μέσα στο map μισή ώρα και όταν βγείτε θα σας δώσει το pickaxe. Αυτή μάγκες είναι η διαδικασία για να πάρετε τις ανταμοιβές από το Creative Mayhem. Ουσιαστικά παίζετε μισή ώρα αυτόν το Creative Map και το πιο πιθανό θα σας δώσει αμέσως τις ανταμοιβές, παρόλο που λέει εδώ μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 3 εβδομάδες η Epic να κάνει redeem τα rewards. Παρόλο που εγώ απλά έκλεισα το Fortnite και το ξανά άνοιξα και μου τα έδωσε αμέσως. Επίσης, έχετε χρόνο μέχρι τις 12 του Μάρτη να κάνετε αυτή τη διαδικασία, άρα δεν χρειάζεται να γίνει σήμερα στο πούμε, αλλά εγώ σας προτείνω αφού είναι τόσο εύκολο, κάντε το συντομότερο δυνατό για να μην το ξεχάσετε. Στο κάτω-κάτω έχετε εδώ το βίντεο να σας βοηθάει. Και αυτό, μάγκες μου, ήταν ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για το Creative Mayhem Event και πώς να πάρετε το Free Pickaxe. Και κάπως έτσι κλείνουμε και το βιντεάκι μας. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφούλα αν σας βοήθησα να πάρετε το Pickaxe. Βάλτε και ένα support the creator MT1993-96 στο shop. Και εμείς θα πούμε το πιο πιθανό με ένα στριμάκι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει με το hotfix update και ποια όπλα θα έρθουν τελικά στο game. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά.